Γεια σας. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε, καθίστε λίγο να ταιριαχτώ γιατί δεν είμαι, με ενοχλούν βασικά οι πιτζάμες μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα, γυναικείο καθαρά. Λοιπόν, για όσες ενδιαφέρεστε για τα βιβλία από πίσω μου, θα σας τα πω επιγραμματικά για να μην σας φάει περιέργεια σε όλη τη διάρκεια του βίντεο. Σε 100 καλύτερα ελληνικά ποίηματα, Κική Δημουλά, γιατί σ' αγάπησα και σ' αγαπώ, ποίηματα, Brian Greene, The Fabric of Cosmos, η αυτοκρατορία της ομορφιάς, από έναν γιατρό για πλαστικές χειρουργικές, Taking the Leap, Pema Chodron, αισθητικές θεραπείες στην πλαστική χειρουργική, Laser, Work, Sex, Money, Chogyam Trungpa, Fictions Writers Workshop, τα ψηλά γράμματα της ιστορίας και όλα στο φως, από τον Θεόδωρο Δημοσθένη Παναγόπουλο, Βασίλης Ραφαηλίδης, Ιστορία της Νεοελληνικής, του Νεοελληνικού Κράτους, Ιστορία της Νεότερης Ελλάδος, Ποιοι κινούν τα νήματα στην Ευρώπη, Διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα οικονομικά του νοικοκυριού σας, Πολιτική Οικονομία του Γιάννη Βαρουφάκη, Οικονομική Κρίση και Ελλάδα, Οικονομικά για μη οικονομικούς, A Man Called Over, Iron Kingdom του Christopher Clark, Ιστορία της Προσίας, Ιστορία της Νεότερης Ευρώπης 5ης με 18ος αιώνας, το βιβλίο της Ολικής Άγνοιας και Greatest Stories from History και The Greatest Benefit to Mankind, η ιστορία της ιατρικής. Λοιπόν, γιατί σας ξεχώρισα αυτά τα δύο βιβλία, είναι γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει, αν δεν τα έχετε ρίξει μια ματιά, να τα ρίξετε μια ματιά. Το βιβλίο της Ολικής Άγνοιας είναι μικρά κομματάκια, συνήθως να δείτε ας πούμε αυτό. Να χέσω. Αυτό ας πούμε είναι μόνο τόσο που εξηγεί διάφορα πράγματα που εμείς ας πούμε θεωρούμε δεδομένα αλλά δεν είναι. Ποιο ήταν το μεσαίο όνομα του Μότσαρτ, Wolfgang. Ολόκληρο το όνομά του ήταν Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart. Και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, συνήθως του αρέσει να αυτοποκαλείται Wolfgang Amadeus, όχι Amadeus, ή Wolfgang. Δηλαδή πράγματα που. Βασικά αυτό το βιβλίο είναι το κατάλληλο βιβλίο για χέσιμο, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν εννοώ ότι το βιβλίο κάθε αυτό είναι για να το χέσεις, αλλά εννοώ ότι όταν πας στην τουαλέτα, ρε παιδί μου, αν έχετε το κακό χουί, όπως έχουμε μερικοί, να θέλετε κάτι να διαβάσετε, γιατί δεν ξέρω, ας πούμε, σας πιάνει, δεν ξέρω κι εγώ τι, είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί ακριβώς διαρκεί, ας πούμε, αυτό για να το διαβάσετε, όσο μια έτσι πολύ ωραία επίσκεψη στην τουαλέτα και είναι ενδιαφέρον και δεν χρειάζεται να έχετε συνέχεια. Και γενικά, παιδί μου, είναι ωραίο βιβλιαράκι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Ή το βράδυ πριν κοιμηθείτε, αν θέλετε να διαβάσετε μια-δυο σελίδες. Είναι πάρα πολύ ωραίο, εμένα μου άρεσε. Τώρα, βέβαια, δεν έχω διαβάσει παραπάνω από 3-4 κομματάκια, γιατί το πήρα τώρα σύντομα. Τώρα πρόσφατα. Και νομίζω ότι το πήρα γύρω στα 14 ευρώ, 13 ευρώ από το public. Δεν έχω τώρα. Δεν έχω μαζί μου ούτε την απόδειξη και επίσης να ξέρετε ότι έχει βγει και δεύτερο sequel σε αυτό το βιβλίο, το βιβλίο της Ολικής Άγνοιας, μέρος δεύτερο, το οποίο το έχω και αυτό, αλλά θα διαβάσω πρώτα αυτό. Μου φαίνεται αυτό το βίντεο θα το ανεβάσω μόνο για τα βιβλία και το θέμα το γυναικείο θα το κάνω σε άλλο βιντεάκι, γιατί θα βγει πάρα πολύ μεγάλο και θέλω να κρατήσω μόνο μια θεματική ενότητα. Δεύτερο βιβλίο που θέλω να σας συστήσω, A Man Called Over, είναι από τον Frederick Bachman και είναι International Best Seller. Βέβαια είναι στα αγγλικά, η τιμή του είναι γύρω στα 20 ευρώ από το Public, αλλά πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Εάν ξέρετε αγγλικά να το παραγγείλετε, να το διαβάσετε. Δεν είναι Άγγλος αυτός που το έγραψε, νομίζω ότι είναι Σουηδός. Τέλος πάντων, είναι η ιστορία ενός γέρου, ο οποίος είναι έτσι κακομούτσινος, ο Φρέντερικ Πάκμαν είναι επίσης blogger και columnist, δηλαδή γράφει σε μια εφημερίδα. Ναι, οπότε έχει blog αυτός, παιδιά. Οπότε, αν βάλετε Frederick Bachman στο Google, μπορείτε να βρείτε και το blog του. Ναι, είναι στα σουηδικά από τον Henning Koch, translated by Swedish. Και τέλος πάντων, ο Ove είναι ένας κακουμούτσουνος μουντρούχος παππούς,
ο οποίος όμως μας διηγείται την ιστορία του πώς και τα λοιπά και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, ακριβώς το συνέστημα που μου αρέσει εμένα. Ούτε σαχλό, ούτε να εκμεταλλεύεται τον πόνο τον ανθρώπινο, ούτε να γράφει παπαριές προς εντυπωσιασμό. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Ούτε υπερβολικά λυρικό, αλλά με δυνατές εικόνες και με δυνατό συνέστημα. Δηλαδή, δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Μια και αυτό το βίντεο θα απασχολείται μόνο με βιβλία, να μιλήσω λίγο παραπάνω για τα βιβλία που έχω εδώ πίσω και υποτίθεται τα διαβάζω κάθε βράδυ. Όπως βλέπετε εδώ έχω και ένα ταπλετάκι και το Amazon, το Kindle, το Paperwhite, το οποίο έχει άλλα πόσα βιβλία που διαβάζω κάθε βράδυ. Να μιλήσω για αυτό το βιβλίο εδώ, που είναι ο Βασίλης Ραφαηλίδης, ιστορία κωμικοτραγική του νεοελληνικού κράτους. Δεν είναι η κλασική ιστορία της Ελλάδος. Αν δηλαδή είστε πατριώτες και εθνικιστές και πιστεύετε κατά γράμμα την ιστορία που διδαχτήκαμε στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο, αυτό το βιβλίο δεν είναι για εσάς. Αυτό το βιβλίο είναι για αυτούς που θέλουν να αμφιβάλλουν και που θέλουν να δουν την ιστορία από μια άλλη οπτική γωνία. Που αυτός ο άνθρωπος εδώ, ο Βασίλης Ραφαηλίδης, δεν ξέρω τι κόμμα ψηφίζει και που έγκυται πολιτικά, αλλά για ψιλοαριστερός μου κάνει, δεν ξέρω τι είναι, τέλος πάντων, δεν το ψάξα τι είναι, αν και θα έπρεπε να το ψάξω, να ξέρω τουλάχιστον από ποια ιδεολογία βιώνει αυτό στην ιστορία, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, να δείτε, ας πούμε, μια εναλλακτική άποψη της ιστορίας. Και έχω ρωτήσει και ένα θείο μου, ο οποίος διαβάζει πάρα πολλά βιβλία ιστορίας και είναι και καθηγητής και ασχολείται με αυτό το θέμα και μου έχει πει ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα από τα καλύτερα βιβλία ιστορίας που γράφτηκαν ποτέ, τα ειλικρινέστερα, και ότι καλό θα ήταν όλοι να το ρίξουμε μια ματιά και να το διαβάσουμε. Βέβαια, επειδή εγώ όμως δεν θέλω να διαβάζω ειδικά την ιστορία μόνο από μια οπτική γωνία, πήρα και αυτό το βιβλίο, το «Ιστορία της νεοτέρας Ελλάδας» του Κολιόπουλου. Έχω πάρει και κάτι άλλο βιβλία με την ιστορία της Ελλάδας και ένα ακόμα βιβλίο που λέγεται «1821 η αρχή που δεν τελείωσε ποτέ», κάπως έτσι λέγεται και εκείνο, για να διαβάσω και να συγκρίνω τις απόψεις των συγγραφέων και να βρω πού κατ' εμέ βρίσκεται η αλήθεια. Αυτό εγώ έτσι το βλέπω. Τώρα εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να μην θέλετε να διαβάζετε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετικά πιστεύω από εσάς για να σας εκνευρίζει αυτό το πράγμα. Εμένα προσωπικά δεν με εκνευρίζει και το κάνω συχνά. Και αν δείτε, ας πούμε, εδώ πέρα πίσω έχω πόσα βιβλία βουδιστικά. Αυτό, ας πούμε, είναι βουδιστικό βιβλίο. Αυτό είναι βουδιστικό βιβλίο. Αλλά έχω, ας πούμε, εδώ πέρα δίπλα και τους ψαλμούς, το ψαλτήρι που είναι ψαλμή στην Καθαρέβουσα, την Κοινή Διαθήκη, τη Φιλοκαλία, που είναι κείμενα Ορθόδοξων Αγίων Πατέρων, The Interior Castle, που είναι καθολική, μια μοναχή από ένα καθολικό μοναστήρι που έκανε μια μεταφορά, τέλος πάντων. Έχω πολλά βιβλία, δηλαδή μου αρέσει έτσι η ποικιλία εμένα. Μ' αρέσει να περικυκλώνομαι από βιβλία. Αν βρω όμως κάποιο έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρον βιβλίο, όπως θεωρώ ότι αυτά τα τρία που σας έδειξα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα βιβλία, αυτά τα δύο, γιατί αυτό σαν λογοτεχνικό μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό σαν ιστορικό μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος γραφής του, δηλαδή βρίσκω τον εαυτό μου να γελάω με τις ατάκες του και να συμφωνώ σε πολλά για τον μπουρδέλο που είναι η Ελλάδα σήμερα και να καταρρύπτονται πολύ μύθοι εθνικιστικοί, ξέρεις, αυτοί οι στρατόγκαβοι, οι ελληναράδες, ή και καλά κρεμάω τη σημαία, γιούχου κτλ. Τώρα για το άλλο το βιβλίο της Ολικής, πού το έβαλα, καλέ, το βιβλίο της Άγνοιας, να το βιβλίο της Ολικής Άγνοιας, δεν μπορώ να πω ότι είναι αμάν και κάτι, αλλά είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή, είναι ένα ελαφρύ διάβασμα, είναι κάτι που, εντάξει ρε παιδί μου, γιατί όχι. Βάλτε στην τσάντα σου και διάβασέ το στο μετρό εσείς που ζείτε στην Αθήνα, ας πούμε, ή στο λεωφορείο εσείς που ζείτε στη Θεσσαλονίκη. Ή περιμένεις να την παρέα σου. Θέλω να σου πω, είναι κομματάκι-κομματάκι και έτσι δεν είναι βαρύ.
Γι' αυτό, ας πούμε, το συστήνω. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι εντάξει, γράφει καμιά τρελή επιστήμη εδώ μέσα ή ότι και είναι τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα στον κόσμο, αλλά είναι έτσι πρακτικό. Αυτά είχα να σας πω για τα βιβλία μου. Εάν θέλετε οποιοδήποτε άλλο review για οποιοδήποτε από τα βιβλία πίσω ή σας ενδιαφέρει κάποιο συγκεκριμένο βιβλίο και θέλετε να σας πω τη γνώμη μου για αυτό, γιατί μπορεί να το έχω, γιατί αν γυρίσω να σας δείξω, θα γυρίσω να σας δείξω λίγο. Βλέπετε εδώ πέρα είναι τα εργαλεία του μακιγιάζ και αυτά εδώ πέρα είναι τα βιβλία μου. Λίγα από τα βιβλία που έχω σε αυτό το σπίτι, γιατί έχω και στο σπατρικό μου πάρα πολλά βιβλία. Άμα σας ενδιαφέρει να σας πω για οποιοδήποτε βιβλίο, γιατί μπορεί να είναι και στο Kindle μου, πείτε μου από κάτω. Αυτά είχα να σας πω για τα βιβλία μου και αμέσως μετά επόμενο βιντεάκι για το γυναικείο θέμα που σας υποσχέθηκα στην αρχή. Φιλάκια, bye!